Πάμε όμως να καλωσορίσουμε την υποψήφια Ευρωβουλεύτρια των Ελλήνων Συνέλευσης, την κυρία Εφρεμίδου Ευθυμία. Είναι η δεύτερη φορά που κατεβαίνει υποψήφια στις ευρωεκλογές με τον Ελλήνων Συνέλευσης. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Εφρεμίδου. Καλημέρα σας, καλημέρα κυρία Βερβέρου, καλημέρα στους ακροατές. Από τη Βόρεια Ελλάδα μιλάμε, Βόρεια και Νότια εδώ. Και θα έλεγα ότι σχεδόν ίδια είναι τα τεράστια προβλήματα που βιώνουμε, έτσι. Ναι, σε όλη τη χώρα φυσικά. Όλα είναι το ίδιο. Ναι. Και εσείς βέβαια προτάσετε στο πρόγραμμα και στις εξαγγελίες σας την αποκατάσταση κάθε οικονομικής ζημιάς. Έλεγχο συμβάσεων, ποιες εννοείται συμβάσεις, πώς χρηματοδοτήθηκαν βέβαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεκδικείτε τους πλουτοπαραγωγικούς μας πόρους. Αν εκλεγείτε και εφόσον έχει εκπροσώπηση η Ελλήνων Συνέλευσης, πώς θα υλοποιηθούν αυτά σε μια Ευρώπη που βλέπουμε που πηγαίνει. Ναι, ναι, σωστά. Πολύ ωραία η ερώτησή σας. Θα ξεκινήσω όμως λέγοντας ότι οι εκλογές αυτές είναι πάρα πολύ σοβαρές και πρέπει έτσι να τις δουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, διότι 7 από τους 10 νόμους που περνάει η Βουλή, να γνωρίζετε ότι είναι μέσα από οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλες κανονιστικές αποφάσεις που παίρνονται στις Βρυξέλλες. Όσον αφορά αυτό που είπατε, ότι από πώς θα υλοποιηθούν, κοιτάξτε, υπάρχει ένας τεράστιος πλούτος, ο οποίος συστηματικά κρύβεται από τους πολίτες και από τους Έλληνες και από τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες στις οποίες συμμετέχουν τόσο η Ελλάδα αλλά και όλες σχεδόν οι ευρωπαϊκές χώρες και όλα τα κράτη του κόσμου. Είναι παγκόσμιες συνθήκες αυτές, να γνωρίζετε. Εκεί δημιουργείται ένας οικονομικός πλούτος. Αυτόν τον πλούτο τον έχουν κρυμμένο όλοι αυτοί. Είναι μια πολιτική που γίνεται εναντίον των ανθρώπων. Εμείς λοιπόν, πηγαίνοντας εκεί, κοιτάξτε, υπάρχουν και άλλες φωνές μέσα στην Ευρωβουλή, υπάρχουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που πλέον έχει δημιουργηθεί αυτή η ανάγκη. Βέβαια, να και κάνουν και δουλειά, θα λέγαμε. Κάνουν δουλειά, όσο στο βαθμό του εφικτού, βέβαια, γιατί δεν ανατρέπονται αυτές οι καταστάσεις. Γίνεται δουλειά. Έχει. Με ερωτήσεις, με παρεμβάσεις, με δρόμενα. Δεν το αμφισβητούμε, έτσι. Ναι, ναι, γίνονται σε όλες τις χώρες. Εμείς αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Ως πολιτικός φορέας εκεί, να είμαστε μια δυνατή φωνή που θα ενωθεί μαζί με τις άλλες φωνές και θα ζητήσουμε τα δίκαιά μας για όλους τους πολίτες, για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, γιατί και οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι άνθρωποι, είναι αδέρφια μας στην ουσία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι διαφορετικό. Φυσικά η Ελλάδα έχει υποστεί πολύ, και ο νότος της Ευρώπης έχει υποστεί ένα bullying, θα το λέγαμε, από τις βόρειες χώρες, εσφαλμένα μεν, και έχει περάσει αυτό. Και γι' αυτό εμείς θα εργαστούμε και πάνω σε αυτό, να αλλάξουμε όλο αυτό το πράγμα. Οι Έλληνες ούτε τεμπέληδες είναι, ούτε έχουν φάει λεφτά από κάποιους άλλους, από κάποιες άλλες χώρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχει δημιουργηθεί μια άσχημη κατάσταση. Εδώ εμείς ως Ελλήνων Συνέλευση έχουμε σφυριλατηθεί ως πολίτες να απαιτήσουμε αυτά τα δικά μας εκεί στην Ευρωβουλή. Έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό. Και υπάρχει ένας προγραμματισμός για το πώς θα ζητηθούν αυτά, από πού θα αντληθούν τα ποσά αυτά για να υλοποιηθεί όλο αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχουν, ξέρετε, οι συμβάσεις αυτές έχουν υπογραφεί από όλες τις κυβερνήσεις, από όλες όσες κυβερνήσεις πέρασαν. Και θα πάμε μετά τη μεταπολίτευση, γιατί δεν πάμε πολύ πιο πριν. Αυτές ξεκινάνε πολύ πιο πριν φυσικά, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά εμείς θα πάμε τώρα. Θα πάμε να δούμε. Και θα κάνουμε και έναν έλεγχο των συμβάσεων αυτών. Να πάμε να δούμε τι έχει δώσει η Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Το ζήτημα είναι αυτό. Κατά πόσο θα σας το επιτρέψουν, κυρία Εφρεμίδου. Αν δεν αλλάξουν οι σχετισμοί, γιατί βλέπουμε πώς περνάνε νομοθετήματα κατά δικαιωμάτων ισότητας, κατά του τρόπου ζωής. Και βλέπουμε βέβαια ότι σύμφωνα με τη Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών της. Και δεν είναι μόνο η Ελλάδα και τα χαμηλά οικονομικά στρώματα. Έτσι. Δεν μιλάμε συνολικά για τους λαούς. Μιλάμε για αυτούς που υποφέρουν περισσότερο, έτσι. Να σας είπα, ο Νότος έχει δεχθεί αυτή την πίεση πάρα πολύ, αλλά αυτό είναι και απορίας άξιο. Εμείς είμαστε εταίροι και ξαφνικά έχουμε βρεθεί, όπως είπατε, σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Να δούμε τι έχει γίνει, τι έχει φύγει από αυτή τη χώρα, ποιες είναι οι πολιτικές, γιατί ξέρετε, όταν έρχεται μια οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι οδηγία που σημαίνει ότι πρέπει να προσαρμοστεί με το εθνικό δίκαιο εδώ. Τι έχει γίνει, δεν μπορεί να μιλάμε, σας φέρω ένα δείγμα τώρα, για την
ενεργοποίηση της χώρας, δηλαδή στο ενεργειακό, mm-hmm. και να μην μας επιτρέπεται, είναι μια οδηγία που έχει πει ότι θα πρέπει να, η χώρα να ακολουθήσει κάποιες διαδικασίες πάνω σε αυτό. Και βλέπουμε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους ορυκτά για να συνεχίζουν την ενέργειά τους. Η Ελλάδα όμως θεώρησε ότι θα πρέπει να κάνει τελείως, δηλαδή να έχουμε βγει τελείως από το λιγνίτι και μάλιστα να επεμβαίνουν στα εσωτερικά της χώρας, άλλες χώρες όπως η Γερμανία, ζητώντας μας να το κάνουμε αυτό, ενώ αυτό πραγματικά σε μια συνθήκη ευρωπαϊκή δεν επιβάλλεται με αυτόν τον τρόπο. Κάθε χώρα μπορεί να το προσαρμόσει ανάλογα με τις δυνατότητές της. Αυτό είναι και οι οδηγίες και πρέπει να το καταλάβουν οι πολίτες. Από εκεί πέρα βλέπουμε μια πολιτική, όταν λέμε πολιτική εδώ στην Ελλάδα, στην ουσία υπάρχει μια κομματοκρατία. Πολιτική δεν υπάρχει, κύριε Βερβέρογλου. Υπάρχει μια κομματοκρατία με τους συμμετέρους που λιμένονται τόσα χρόνια τον πλούτο των ανθρώπων. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Το πώς θα σταματήσει, όχι είναι σταματήσει, η ώρα. Είναι το κλειδί. Το κλειδί. Πώς θα γίνει η ανακατανομή του εισοδήματος προς όφελος των χαμηλών οικονομικών. Γιατί εμείς επιμένουμε ότι αυτά που υποφέρουν βέβαια και το βλέπουμε και από τους δείκτες της ανεργίας. Που βρίσκεται στο 10%. Η χώρα μας πέσει κάτι και την πρώτη τελευταία θέση. Μα γιατί να συμβαίνει αυτό στη χώρα μας, ενώ δεν συμβαίνει σε άλλες χώρες. Πρέπει να δούμε το λόγο. Συμβαίνει και σε άλλες χώρες, κυρία Φρεμίδου. Συμβαίνει, αλλά όχι σε τέτοια μεγάλη έκταση. Αν και τώρα τελευταία πραγματικά Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε τις χώρες να βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση και αυτό θα το δούμε και συνολικά. Αλλά και φυσικά βλέποντας το σύνολο μέσα των χωρών είναι και η Ελλάδα, έτσι, και θα πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό μαζί με τους άλλους εταίρους. Το πώς θα το πετύχουμε, το πώς θα αλλάξουμε τους συσχετισμούς, αυτό κύριε Βερβέρο οφείλεται καθαρά στους πολίτες. Είναι στη διαχείρισή τους το πώς θα διαχειριστούν αυτή τη στιγμή αυτή τη δυνατότητα που τους δίνεται μέσα από την ψήφο, από αυτή τη διαδικασία, να κοιτάξουν τι έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Ποιοι ήταν αυτοί που τους οδήγησαν εδώ που τους οδήγησαν, να ψάξουν να βρούνε ποιος είναι αυτός που θα τους βγάλει από αυτή την κατάσταση και να δώσουν τη δύναμη και τη δυνατότητα σε, όπως είμαστε κι εμείς, έχουμε βγει, είμαστε απλοί πολίτες, έχουμε βγει σε αυτή τη διαδικασία του εκλέγεστε, που είναι πολύ σημαντική αυτή και πρέπει κάθε πολίτης να την αγγίζει, να μπούμε σε άλλους συσχετισμούς. Φτάνουν αυτοί που έχουν βγει και έξω, είδαμε ότι δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτε, τίποτε δεν έχουν κάνει για τη χώρα. Και μπορεί κάποιος πολίτης αυτά να τα ψάξει, να δει σε πόσες ψηφοφορίες πολύ σημαντικές μέσα στην Ευρωβουλή ήταν απόντες οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Βερβέρο. Και να πείσουν ότι πρέπει, δηλαδή, ότι πρέπει να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και φυσικά αν πρέπει να παραμείνουμε. Μα πρέπει να παραμείνουμε. Μα έχουν δοθεί, έχει δοθεί ένας τεράστιος πλούτος όλα αυτά τα χρόνια. Αν είναι δυνατόν, εμείς είμαστε μέρος της Ευρώπης. Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και η Ευρώπη είναι Ελλάδα. Μα αυτά και ιστορικά να το πάρετε. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι απούς από ένα τέτοιο μεγάλο σύνολο. Ακόμα και αν δεν υπάρχει σύγκριση διοικητικού επίπεδου, κυρία Εφρεμίδου, ακόμα και έτσι πρέπει να υπάρχει, δηλαδή, αγώνας, όπως λέτε, φυσικά, και θα επιμείνετε εσείς. Σαν... Φυσικά και πρέπει ακριβώς, εμείς εδώ είμαστε για να ενεργοποιήσουμε τον κάθε πολίτη να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να καταλάβει ο πολίτης πως πρέπει να κάνει την εμφάνισή του, ο καιρός να κάνει την εμφάνισή του και να ζητήσει ο ίδιος τα δικά του και τα δικαιώματά του, τον πλούτο του. Όλοι να γίνει μια σωστή διαχείριση. Εμείς είμαστε εδώ και καλούμε όλο τον κόσμο να μας στηρίξει, να μας δώσει τη δύναμη ώστε η φωνή μας να ακουστεί παντού. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τις δύο, κυρία Εφρεμίδου. Ευχαριστούμε πολύ. Να ασκήσει τα δικαιώματα, κρατάμε. Λέξη πολύ σημαντική. Πίτσα, ευχαριστούμε και σένα. Ευχαριστούμε την κυρία Εφρεμίδου. Καλημέρα. Η ευρωβουλεύτρια με την Ελλήνων Συνέλευση. Καλή συνέχεια.